10 λεπτά με τα πόδια πάνω από τα φυρά βρίσκεται το φύρο Στεφάνι. Το όνομά του σημαίνει Στεφάνι των Φυρών και οφείλεται στην υψομετρική του θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα φυρά. Χαρακτηρίζεται από τα παραδοσιακά σπίτια, τα στενά σοκάκια και τη θέα προς το ηφαίστειο. Είναι εξίσου όμορφα και πιο ήσυχα. Ένα χιλιόμετρο πιο πάνω βρίσκεται το Ημεροβίλι. Εκτείνεται στο υψηλότερο σημείο της Χαλδέρας, περίπου 300 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός και έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι και περιορισμοί ως προς τη δόμησή του. Το όνομά του είναι σύνθετο από τις λέξεις ημέρα και βίγλα. Πιθανότατα προέρχεται από την ύπαρξη κάποιου μικρού πύργου που λειτουργούσε ως παρατηρητήριο ημέρας, καθώς η θέση του επέτρεπε την παρατήρηση όλου του νησιού και την έγκαιρη ειδοποίηση των κατοίκων για εμφάνιση πειρατών από την πλευρά του έξω για αλλού. Ακριβώς μπροστά από το Ημεροβίλι είχε οικοδομηθεί ένας ολόκληρος οικισμός, το Καστέλι του Σκάρου, ένα από τα 5 καστέλια της Σαντορίνης. Ο Σκάρος ήταν η πρωτεύουσα για πολλά χρόνια και η εγκατάλειψή του ξεκίνησε στις αρχές του 17ου αιώνα μετά από τις σοβαρές ζημιές που υπέστη από την έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου. Και εδώ το σκηνικό δεν αλλάζει, μοναδικές εικόνες που δεν χορταίνεις να απολαμβάνεις. Νομίζω ότι αν μπορούσα να πληρώσω ένα σεβαστό ποσό, εδώ θα ήταν η πρώτη μου επιλογή για να μείνω στο νησί. Έχει πραγματικά πάρα πολύ όμορφα ξενοδοχεία. Ξεκινάω να κατηφορήσω προς τον πύργο το ψηλότερο χωριό της Σαντορίνης, το οποίο βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Φυρών. Έχει ωραία θέα και τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος για να περπατήσει στα γραφικά σοκάκια του. Ο πύργος ήταν ένα από τα 5 καστέλια του νησιού και έγινε η πρωτεύουσά του μετά την εγκατάλειψη του κάστρου του Σκάρου στο Ημεροβίλι. Από τον πύργο αξίζει να συνεχίσετε μέχρι το μοναστήρι του προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του χωριού. Το μοναστήρι είναι όμορφο και έχει πάρα πολύ ωραία θέα καθώς αγναντεύει σε όλο το νησί. Στο νοτιοδυτικό άκρο της Σαντορίνης και σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τα Φυρά βρίσκεται το χωριό Ακροτήρι. Έγινε παγκοσμίως γνωστό χάρη στον προϊστορικό οικισμό που ανακαλύφθηκε στην περιοχή. Από τα ευρήματα των ανασκαφών είναι πλέον γνωστό ότι η περιοχή του Ακροτηρίου κατοικήθηκε κατά την ύστερη νεολιθική περίοδο γύρω στο 4.500 π.Χ. και κατά τον 18ο αιώνα έχει εξελιχθεί σε πόλη. Στις αρχές του 17ου αιώνα π.Χ. ισοπεδώθηκε από σεισμό, αλλά ξαναχτίστηκε επάνω στα ερείπια και άκμασε κατά την υστεροκυκλαδική περίοδο μέχρι τον ενταφιασμό της από τη μινωική έκρηξη που διαμέλυσε το νησί.
Ένα χιλιόμετρο από τον αρχαιολογικό χώρο, στο ενετικό καστέλι του Ακροτηρίου, βρίσκεται ένας πύργος του 13ου αιώνα που ονομάζεται Λαπόντα. Ο πύργος φιλοξενεί ένα εργαστήριο τσαπούνας και λειτουργεί και ως έκθεση. Στο νότιο τμήμα του Ακροτηρίου βρίσκεται ο φάρος του, ο οποίος χτίστηκε το 1892 και αποτελεί έναν από τους καλύτερους του ελληνικού δικτύου. Βρίσκεται σε απόσταση 18 χιλιόμετρων από τα Φύρα και σε υψόμετρο 58 μέτρων. Του λεγόμενου Μέσα Βουνού, που βρίσκεται ανάμεσα στην Περίσσα και το Καμάρι, βρίσκεται η αρχαία Θύρα. Η πόλη ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. και κατοικήθηκε μέχρι τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Στη σημερινή της μορφή έχει έντονα τα στοιχεία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, δεδομένου ότι λόγω της συνεχούς κατοίκησης δεν έχουν μείνει πολλά ίχνη από τους πρώτους αιώνες ύπαρξής της. Η θέα και από εδώ είναι πανέμορφη, καθώς μπορείς να δεις σχεδόν όλο το νησί. Αυτό που ξεχωρίζει όταν κοιτάς τη Σαντορίνη από ψηλά είναι το ασυνήθιστο πράσινο για νησί των Κυκλάδων, που προέρχεται από την πολύ μεγάλη καλλιέργεια με αμπέλια που γίνεται εδώ. Οι αντίξωες κλιματικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι υποχρέωσαν τους καλλιεργητές να υιοθετήσουν ένα μοναδικό χαμηλό σχήμα κλαδέματος, προκειμένου να προφυλάσσονται τα σταφύλια τους από τον άνεμο όσο και από τον καύσωνα του καλοκαιριού. Τα κρασιά της Σαντορίνης φημίζονται και στο νησί υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά και παραδοσιακά εινοποιεία. Το μοναδικό που πρόλαβα να επισκεφθώ είναι το Art Space, που λειτουργεί και ως εικαστικό κέντρο αλλά και ως μουσείο. Art Space από το 14 χρόνια, το 1999, είναι οποίο, γκαλερί και μουσείο. Ταυτόχρονα, ισοδύναμα, ξεκίνησε σαν γκαλερί, αλλά συνέχεια έγινε και εινοποιείο, σιγά σιγά, σταδιακά, γιατί απλώς έκανα κρασιά για να κερνάω τους επισκέπτες και κατέληξα και εινοποιείο μετά. Ο μουσιακός ο χώρος, γιατί είναι ένα από τα παλιά εινοποιεία του νησιού, αναστηλωμένο, όσο γινόταν στο χωρίς ρετούς, αρετουσάριστο και αυθιασίδωτο. Φιλοξενεί Έλληνες καλλιτέχνες κατά 80-90% και έχει και κάποιους από το διεθνή χώρο. Πέντε μέρες στο νησί πέρασαν χωρίς να το καταλάβω, χωρίς καν να προλάβω να δω το ηφαίστειο. Η Σαντορίνη πάντως είναι ένα από τα μέρη που κάθε ταξιδιώτης θέλει και πρέπει να επισκεφθεί. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο που θα αφήσει όμορφες αναμνήσεις να σε συντροφεύουν για χρόνια.